Επιβεβαιώνεται μία σταθερή ανωδική πορεία σε αυτή τη δύναμη που αμφισβητεί τις αντιλαϊκές πολιτικές και με αυτή την έννοια μας δίνει αισιοδοξία και δίνει και δύναμη. Βέβαια, εμείς θα μελετήσουμε πολλούς παράγοντες. Σε κανένα δεκάλεπτο περιμένουμε το αποτέλεσμα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Βέβαια, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα για μας, δεν είναι το 9,2 όπου καθίσει μπίλια τέλος πάντων, αλλά μελετάμε πολλούς παράγοντες, δηλαδή σε ποιες εργατικές περιοχές είναι ανεβασμένο το ήταν ποσοστό. Το μήνυμα. Συγγνώμη, κυρία Μανολάκη. Και αναμένουμε ειδικά σε κλάδους που γίνανε και μεγάλοι αγώνες. Αλλά και σε ηλικίες. Είναι όλα αυτά τα οποία κανείς πρέπει να εμβαθύνει και να προσαρμόζει και πολιτικές, εννοώ, να συναντιέται μαζί τους. Βέβαια, να πω ότι η εκλογική μάχη δόθηκε σε συνθήκες που έδιωχνε κόσμο. Η αποχή δεν έλκυε και ειδικά τους νέους. Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό σαν ποσοστό. Δηλαδή, όταν την τελευταία εβδομάδα τσακωνόντουσαν οι επικεφαλείς της Νέας Δημοκρατίας με του ΣΥΡΙΖΑ. Για το πώς ενέσχεσαι του κυρίου Κασελάκη. Και ποιος έχει περισσότερα εκατομμύρια, ποιος έχει δηλώσει, τι δεν έχει δηλώσει και τέτοια. Τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των νέων ψάχνει για ένα μισθό, ναι, να μπορεί να επιβιώσει. Και τους εμποδίζει και η οικογένεια να φτιάξουν. Δεν συζητάμε τώρα. Σπίτι να βρουν. Γεια σας, κύριε Κωστή. Ένα σχόλιο ήθελα να κάνω για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως αναγνωρίζει το αποτέλεσμα, αλλά διαστρεβλώνει και παραποιεί την ψήφο του λαού. Με την έννοια ότι ο λαός καταδίκασε την αντιλαϊκή πολιτική. Και γι' αυτό που είναι το κυρίαρχο, δεν είπε τίποτε, απλώς θα δουλέψει πιο πολύ. Σε ποια κατεύθυνση όμως, όταν όλοι ξέρουμε ότι στο τέλος του μήνα είναι σύνοδος κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κύρια ατζέντα είναι ο προϋπολογισμός, ο πολεμικός προϋπολογισμός. Μιλάμε για πάνω από 250 δισεκατομμύρια, τα οποία βεβαίως θα πάνε σε οπλικά συστήματα, δεν θα είναι για να στολίσουν τα σαλόνια, αλλά για να χρησιμοποιηθούν. Και βεβαίως αυτά θα βγουν από τις πλάτες των λαών. Άρα την ακρίβεια, τα βάσανα, τα προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πολιτικής, θα συνεχιστούν ακόμα πιο έντονα. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κριθεί είναι η οργάνωση του λαού να διεκδικήσει στους δρόμους το δίκιο του, το βιωτικό του επίπεδο, να εξασφαλίσει και μισθούς που να μπορεί να ζήσει, αλλά και δημόσια υγεία και μια σειρά ζητήματα και κυρίως να σταθεί κατά του πολέμου, ο οποίος κλιμακώνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.